Καλημέρα, καλημέρα. Μόλις ξυπνήσαμε, πήραμε το πρωινό μας. Κάναμε check-out από το ξενοδοχείο. Είναι το ακριβώς πίσω. Είμαστε έτοιμοι. Ο καιρός σήμερα φτηνοπορεινός, αεράκι. Όπως βλέπετε, η θάλασσα έχει μπουφόρ. Πίσω μου είναι ο βράχος της μονεμβασιάς. Θα σας ενημερώσω στη συνέχεια πού θα πάμε. Bye! Βλέπω έχουν μαζευτεί κάτι συννεφάκια. Ελπίζω να μην βρέξει. Έχω φτάσει στην Τρίπολη, στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Είμαι στην κεντρική πλατεία, συγκεκριμένα μπροστά από το Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου. Ευκαιρία να ανάψουμε ένα κεράκι. Πάμε. Πάρα πολύ όμορφα. Εδώ έχουμε κάποια αγάλματα. Εννοείται το Θόδωρο Κολοκοτρώνε που έχει πει. Σωστό. Πάμε τώρα στο άλλο να δούμε. Πολίτσες Δανιήλ. Εδώ όλη η εκκλησία γύρω γύρω πρέπει να έχει τους αρχιμανδρίτες. Πάρα πολύ ωραία εκκλησία. Παναγία μαζί μας. Φεύγουμε και πάμε STEMNITSA-DIMITSANA-VITINA. Πάμε να δούμε που έχει μεγαλώσει ο Τόδωρος Κολοκοτρώνης. We'll be right back.
Λοιπόν, γεια σας από το κέντρο της Πελοποννήσου. Βρίσκομαι στα 2100 μέτρα. Η θερμοκρασία είναι στις 21 βαθμούς. Τέλεια. Εγώ βέβαια είμαι με το μαγιό. Δεν ξέρω πώς πρέπει να αλλάξω. Στεμνίτσα, υψόμετρο 1080 μέτρα, ένα πανέμορφο χωριό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, θα κρίνετε μόνοι σας. Φεύγουμε από την όμορφη Στεμνίτσα και πάμε
Δημητσάνα. Έφτασα τη Μιτσάνα, επίσης ένα πανέμορφο χωριό. Ρίξτε με ματιά. Πάρα πολύ καλό. Κοσμήματα, παραδοσιακά, εστιατόρια. Θυμίζει λίγο Αράχουβα. Μη σας πω ψέματα. Φαρμακείο, προς τα κάτω. Παραδοσιακή ταβέρνα. Καφέ μπιστρό. Τα σοκάκια, τα οντερίμια. Εδώ είναι ένα ζαχαροπλαστείο. Φούρνος. Γλυκό μπαρούτσι. Και άλλα μαγαζιά εδώ, τράπεζα, ελτά, απ' όλα. Προφανώς εδώ είναι το κέντρο. Έχω έρθει τώρα σε ένα μπαλκόνι. Το καμπαναριό με το ρολόι, σε κάθε χωριό έχει, κεφαλοχώρι δηλαδή. Στο βάτος βλέπω γήπεδο ποδοσφαίρο. Η θέα είναι απίστευτη. Απίστευτη. Είμαι μπροστά στο χάρτη και θα σας δείξω τώρα τη διαδρομή που έχουμε κάνει και πού θα πάμε μετά. Λοιπόν, ήμασταν στη Στεμνίτσα, φύγαμε, ήρθαμε τη Μιτσάνα και μετά θα πάμε όλο αυτό το δρόμο για να πάμε Βιτίνα. Και η Βιτίνα είναι εξίσου καλή, οπότε μείνετε μαζί μου. Σε όποιον αρέσει το βιντεάκι να κάνει ένα like, όποιος του αρέσει πάρα πολύ το βιντεάκι να κάνει μια εγγραφή. Μόλις τώρα είδα τρεις πιτσιρικάδες που έχουν δει ένα βιντεάκι τότε με την καραντίνα, με το ποδήλατο και τους άρεσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίος χώρος, φιλόξενοι άνθρωποι. Όχι όπως το προηγούμενο χωριό, θα σας πω μετά την ιστορία. Πάω να πλύνω τα χέρια μου. Σας γύρισα. Λοιπόν, να σας πω λίγο τι έγινε στο προηγούμενο μαγαζί, στο άλλο χωριό.
Όπως τράβηκα με την κάμερα, δεν είχα ρωτήσει. Το σερβιτόρο βγήκε η ιδιοκτήτρια και με πολύ άσχημο τρόπο μου την είπε. Όπως καταλάβατε, σηκώθηκε και έφυγα και εγώ και δεν φάγαμε εκεί. Δεν πειράζει, τώρα εδώ είναι πάρα πολύ φιλόξενοι άνθρωποι. Εννοείται ότι δεν τραβάω τον κόσμο, πάλι πάρα πολύ προσεκτικός. Οπότε περιμένουμε το φαγητό. Ήρθε η σαλάτα, ευτυχώς βγήκε και ο ήλιος. Τέλεια. Πάμε λίγο σαλάτα. Κοιτάξτε τι έχει έρθει. Κοιτάξτε τι έχει έρθει. Μπιφτέκι αγριογκούρουνο. Τέλειο. Και πλεξούδα χοιρινή στη σχάρα. Μοσχοβολάι. Η σαλάτα τέλεια. Η φέτα είναι ντόπια. Το ψωμί τρομερό. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Βάου! Έχουμε! Λοιπόν, βρίσκομαι στο μαγαζί Τεύτης. Έχω και το κύριο Σταύρο εδώ που θα μας πει δύο λόγια. Το μαγαζί λέγεται Τεύτης, όπως είπα. Μόλις έφαγα. Οι γεύσεις είναι υπέροχες. Να το προτιμήσετε το μαγαζί αν βρεθείτε ποτέ στη Δημητσάνα. Για όσοι δεν ξέρουν τι σημαίνει η λέξη Τεύτης, θα μας το πει ο Σταύρος. Είναι το αρχαίο όνομα της Δημητσάνας. Ναι. Η Δημητσάνα είναι χτισμένη πάνω στα ρήπια της αρχαίας Τεύτης και γι' αυτό έχουμε πάρει και εμείς αυτό το όνομα για να ονομάσουμε το μαγαζί μας για να έχουμε τη Δημητσάνα. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Όπως είπα και πριν, το φαγητό είναι πάρα πολύ νόστιμο, συγχαρητήρια. Αυτές οι γεύσεις δεν είναι εύκολο να τις βρεις, είναι γνήσιες γεύσεις, φαίνεται. Δύσκολα μπορεί να ξεγελάσεις τον άνθρωπο στο φαγητό, αυτό είναι δεδομένο. Πόσο καιρό έχετε την επιχείρηση, καταρχάς είναι δικιά σας επιχείρηση? Ναι, ναι, είμαστε η οικογενειακή επιχείρηση, δραστηριοποιούμε αυτό τον χώρο γύρω στα 20 χρόνια. Ναι, τέλεια. Λοιπόν, μια που βρίσκομαι και στην Αρκαδία, είναι ευκαιρία να σας πω ότι έχω βίντεο με το Αρκαδία Retro Rally που γίνεται, διοργανώνεται κάθε χρόνο και ξέρω ότι είναι από εδώ ο διοργανωτής, έτσι ναι, δεν είναι? Ναι. Από εδώ δεν είναι? Ναι, έχει ένα καφέ, δύο πράγματα, το καφέ αντίκα. Αν θέλετε μπορείτε να το δείτε και εσείς επίσης αν θέλετε μπορείτε να το δείτε. Είναι αυτό το βίντεο, αρχές καλοκαιριού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φύγαμε. Γεια σας. Γεια μας. Φεύγουμε από το μαγαζί. Φάγαμε, σκάσαμε. Πήραμε και πακετάκι. Να φέρουμε πίσω στην Πάτρα. Τα λέμε στην επόμενη στάση, που είναι Βιτίνα. Εδώ κατσικάκια που θα έχει. Περίεργα συννεφάκια. Με κυνηγάει σήμερα η εποχή. Για να δούμε. Βιτίνα, η ώρα είναι 4.
γύρω στους 20 βαθμούς θερμοκρασία, μόλις έχει σταματήσει να βρέχει, και θα κάνουμε ένα tour να δούμε τι γίνεται. Αυτό αριστερά είναι ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων. Μπορώ να πω πολύ πιο μοντέρνο και συγχρόνως παραδοσιακό. Καινούριο πλακόστρωτο. Δεν υπάρχει ψυχή όμως. Γιατί δεν ξέρω. Βρίσκομαι στο κεντρικό δρόμο της Βιτίνας. Είναι πολύ πιο μεγάλο χωρίς από τα άλλα, μου φαίνεται. Λίγο διαφορετικό στυλ. Ταβέρνα του Τσπουράδικου. Αυτό είναι η μαγαζί για μένα. Του Παντελή, γεια σου ρε Παντελή. Εδώ είναι ένα παραδοσιακό μαγαζί. Τυριά, ζυμαρικά και τα λοιπά. Μόλις πληροφορήθηκα ότι σήμερα βρέχει όλη μέρα. Σταματάει, ξεκινάει, ξεκινάει, σταματάει. Όλη μέρα. Σας έβρεξε. Αυτό έχετε σκεφάσει. Σοβαρά. Αυτή είναι η κεντρική πλατεία. Η εκκλησία. Καμπαναριό. Ρολόι. Κανονικότατα. Βλέπω ένα άγαλμα. Πολύ μοντέρνο. Σοφιστικέ. Ξέρω τι είναι, για να δούμε. Τι λέει εδώ. Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς εισβολής. Μάλιστα. Άρα είναι ένας εθνικός ήρωας. Αυτό είναι το λογογραφικό μουσείο. Αυτό είναι το πολιτιστικό πνευματικό κέντρο Βιτίνα. Εδώ λέει Παπαρεγκόπουλος Κωνσταντίνος. Παιδιά, από τουρίστες τίποτα. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Είδαμε τρία χωριά. Τα πιο διάσημα, να το πω έτσι. Εννοείται ότι μέσα σε μία μέρα δεν μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά. Με τίποτα. Πήρατε όμως μια γεύση, οπότε ο καθένας κάνει την απόφαση μόνος του. Εάν θέλει να έρθει, αν θέλει να καθίσει και πόσο θέλει να καθίσει. Εγώ τα είδα, μ' άρεσαν, ευχαρίστως τα ξανάρτω. Για σας δεν ξέρω, η απόφαση είναι δικιά σας. Λοιπόν, αυτό ήταν από τη Βιτίνα. Πήραμε ένα καφέ για τον δρόμο και είναι η ώρα να φεύγουμε. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, παιδιά, κάντε ένα like. Σας άρεσε πάρα πολύ. Κάντε ένα subscribe. Θα λέμε την επόμενη φορά. Bye!